Καλησπέρα. Καλησπέρα, πολύ λατρεμένα μου πλάσματα. Έχουμε έρθει 3 ώρες πριν. Τέτοια ήταν η λαχτάρα και η αγωνία μας για να φύγουμε σήμερα για το πανέμορφο Ηράκλειο. Πάμε Κρήτη. Και εννοείται, θα σας πάρω μαζί μου. Ανίτα χάρηκα. Σε συνεργασία με το Follow George, αυτή τη φορά σας πάμε στην πανέμορφη Κρήτη. Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο νησί της Ελλάδας, με γνωστές οροσειρές και επιβλητικά φαράγγια, ατελείωτες ακτές και κρυμμένους κολουπίσκους που σίγουρα δεν προλαβαίνεις να ανακαλύψεις σε ένα μόνο ταξίδι. Γι' αυτό θα επιστρέψεις ξανά σε αυτό το μαγικό νησί. Σε αυτό το βίντεο θα κολυμπήσουμε μαζί σε παραλίες που σας προτείνω σε Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, αφήνοντας τα Χανιά για ένα επόμενο βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Λιγαριά, την παραλία που βρίσκεται 21 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ηρακλείου και 1 χιλιόμετρο ανατολικά της Αιγαίας Πελαγίας. Κόλπος ημίκλειστος που θα σου επιτρέψει το κολύμπι, καθώς δεν φτάνουν σε αυτόν οι ισχυροί άνεμοι. Πολύ κοντά στην Αγία Πελαγία, την οποία θα επισκεφτούμε αμέσως τώρα. Η παραλία της Αγίας Πελαγίας είναι μια στενή λωρίδα άμμου με πολύ κόσμο, υπέροχα μπαράκια, ταβέρνες που σίγουρα θα απολαύσεις σε κοντινή απόσταση από το Ηράκλειο. Δεύτερη στάση και πιο μακρινή, που σίγουρα αξίζει να επισκεφθείς, είναι τα Μάταλα, η παραθαλάσσια περιοχή της κοινότητας Πιτσιδίων, γνωστή ως τόπος παραμονής χίπηδων της δεκαετίας του 60 και 70, που θα σου χαρίσει αμέτρητες και πανέμορφες εικόνες κατά γάλανα νερά και υπέροχες γεύσεις στα πολύ ωραία και γραφικά στενάκια. Και προχωράμε στον αγαπημένο μου κόλπο του Καρτερού, που βρίσκεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου, έχει πάρει το όνομά του από το Βυζαντινό στρατηγό Κρατερό, που το 824 μετά Χριστόν αποβιβάστηκε στην παραλία για να απελευθερώσει την Κρήτη από τους Αρακινούς, ενώνεται με τον οικισμό της Αμνησού και σου υπόσχεται ψηλή ξανθιά άμμο, υπέροχα ηλιοβασιλέματα και βουτιές σε ένα υπέροχο καλοκαιρινό τοπίο που θα σου μείνει πραγματικά αξέχαστο, αρκεί να αντέχεις τα κύματα καθώς η παραλία είναι ανοιχτή στους βοριάδες. Και πάμε στην αγαπημένη μου Σταλίδα, παραθαλάσσιος οικισμός του Δήμου Χερσονήσου, πολύ κοντά στα διάσημα Μάλια, με έντονη τουριστική ανάπτυξη, κόσμο πρωί, μεσημέρι και βράδυ, οργανωμένες παραλίες, ξενοδοχεία με αγαπημένο μου το Cactus Beach και πάρκα διασκέδασης με νεροτζουλίθρες, θάλασσα, οργανωμένα pool party, θαλάσσια σπορ και πολλά πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Star Beach, κατάλληλο για οικογένειες και όχι μόνο, ένα από τα καλύτερα παραθαλάσσια fun park της Ευρώπης, που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς με ελεύθερη είσοδο και εξαιρετικά προσιτές τιμές. Επόμενη στάση, Αμμουδάρα. Η παραλία που με έμαθε να κολυμπάω μικρή ο παππούς μου, αμμώδης μήκους 5 χιλιόμετρων, βραβευμένη με γαλάζια σημαία και κατάλληλη για αθλοπαιδίες. Δεν θα μπορούσα να μην σας πάω στην Ψαρομούρα, κοντά στην Αγία Πελαγία, προστατευμένη και αυτή από τους βοριάδες, πανέμορφη και επιβλητική με ένα μεγάλο χαρακτηριστικό βράχο, ιδιαίτερα δημοφιλή στους ντόπιους με εστιατόρια και καφέ σε πολύ κοντινή απόσταση από το Ηράκλειο. Εάν θέλετε να απομακρυνθείτε τώρα από το Ηράκλειο και θέλετε να ανακαλύψετε μια στάλα από Άγιο Νικόλαο, επισκεφτείτε οπωσδήποτε την παραλία Βούλισμα, τροπικά νερά, 12 χιλιόμετρα ανατολικά του Αγίου Νικολάου, γνωστό και ως Χρυσή Άμμο, με υπέροχη αμμουδιά και εξωτικό τοπίο. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην σου προτείνω την Πρέβελη, με το Φοινικό Δάσος, τη Λίμνη, τη διαδρομή από Ηράκλειο Ρέθυμνο και το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, μια παραλία που πραγματικά θα σου μείνει αξέχαστη. Μαγική θέα, υπέροχη θάλασσα με καθαρά νερά, το επιβλητικό και δεύτερο μεγαλύτερο φοινικό δάσος της Κρήτης μετά το Φάι και το μονοπάτι που οδηγεί σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο, εάν δεν θες να χρησιμοποιήσεις το καραβάκι που σε οδηγεί εκεί και το κάνει λιγότερο ίσως προσβάσιμο, μα και τόσο ελκυστικό, μοναδικό και άξιο εξερεύνησης. Θα χαλαρώσεις τόσο που πίστεψέ με, δεν θα θες να φύγεις. Εξερευνήσαμε τις κοντινές παραλίες που αξίζει να επισκεφτείς εάν βρεθείς στο Ηράκλειο, να περιπλανηθείς,
να κολυμπήσεις και να απολαύσεις στιγμές ξεγνιασιάς, φαγητό, να δεις αξιοθέατα, να περπατήσεις φαράγγια, να γνωρίσεις νέο κόσμο, να ακούσεις μαντινάδες και να θες να χορέψεις κριτικά ακόμα και αν δεν ξέρεις ούτε ένα βήμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μέχρι αυτό το σημείο. Το ταξίδι σε κάνει να βλέπεις τον κόσμο καινούριο και χαίρομαι πάρα πολύ που το μοιράζομαι αυτό μαζί σου. Μέχρι το επόμενο, λατρεμένα μου πλάσματα, να κοιτάτε ψηλά και να ονειρεύεστε.